απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Πάμε για Shopping Therapy! Και οι 5 έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Έχω πολλές ιστορίες να θυμηθώ από βόβες. Έχω γυρίσει και 6 πόλεις στο σπίτι. Από αυτή την εβδομάδα τα δεδομένα αλλάζουν στο Shopping Star. Η παίκτρια που ψωνίζει πρώτη θα γνωρίσει τις παίκτριές της αφού βγει στην πασαρέλα και θα μάθει το θέμα της εβδομάδας μέσα στο βαν πηγαίνοντας για ψώνια. Επιπλέον, οι φάκελοι που θα επιλεγούν από τις διαγωνιζόμενες θα μπορούν να ανταλλαχθούν με ένα νέο φάκελο που πάλι θα αφαιρεί, θα χαρίζει χρόνο ή χρήμα. Σκέψου καλά. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Βραδινή έξοδος για ποτό ή για φαγητό με κατακόκκινο κραγιόν. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 18χρονη Δήμητρα. Έκανε τις αγορές της στα Πατήσια και το Γαλάτσι. Με αυτό το φόρεμα σίγουρα θα ήμουν η Πάολα. Παολάρα λέμε και κλαίμε. Θα γάβγιζε λίγο στη σκηνή και όλα καλά. Δεν αντάλλαξε το φάκελό της και κέρδισε 8 λεπτά. Βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Μου άρεσε το top και η μπαντελόνα, αλλά μόνο αυτό. Και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Την Τρίτη, η Τόνια έκανε τα ψώνια της στην αγορά του Παλαιού Φαλήρου. Σχολιάστηκε για τις ενδυματολογικές της επιλογές. Βγάλε χρήματα, πλήρωσε και φύγε. Προτίμησε να κρατήσει τον αρχικό φάκελο και έχασε 25 ευρώ. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο. Κρίθηκε. Εγώ πάντως δεν εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ. Και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Χθες Τετάρτη, η 24χρονη Ήριδα όργωσε την αγορά των μελισσίων. Κορίτσια, προσέξτε μην με κράξετε, εμένα μου αρέσει πολύ. Αυτό είναι για την ταινία Ηλία Ρίχτο. Επέλεξε να ανταλλάξει το φάκελό της και κέρδισε 70 ολόκληρα ευρώ. Φύγανε με ευρώ! Περπάτησε με σιγουριά στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Έβαλα 4, γιατί δεν ήταν σχεδόν τίποτα στις επιλογές μου. Σήμερα είναι η σειρά της Ρενάτας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σήμερα το Shopping Star υποδέχεται τη Ρενάτα που μας ήρθε από την Κατερίνη. Καλώς ήρθατε. Περάστε να σας δείξω τα ρούχα μου. Γεια σου Ρενάτα, όνομα και πράγμα. Ρενάτα, δεν ήρθα να σου κάνω σε Ρενάτα, αλλά να δω τα ρούχα σου. Εσείς οι Βόρειες φημίζεστε για το στυλ σας και θέλω σήμερα να το επιβεβαιώσεις, γιατί είμαστε και πατριωτάκια. Πρόσεξε! Εδώ είναι λοιπόν η ντουλάπα μου, μία από τις ντουλάπες μου, διότι έχω πάρα πολλά ρούχα. Θα σας δείξω κάποια από αυτά, από τα πιο αγαπημένα μου. Ναι. Η ντουλάπα είναι βγαλμένη από μπουζούκια, λάμψης, αστράφτη, τέλεια. Θα σας δείξω ένα φόρεμα το οποίο το έχω για μια καλή έξοδο, για έναν γάμο, για έναν αραβόνα, για ένα party glam. Ξέρεις και τα glam. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια γιατί έχει ανοιχτή την πλάτη, άμα είσαι και ηλιοκαμένη ταιριάζει απόλυτα με το μαλλί κάτω, με μια ωραία κοτσίδα, λόγω ουρά. Ρενάτα, καταπληκτικό το φόρεμά σου, νομίζω θα στο κλέψω.
Το φόρεμα αυτό είναι υπέροχο, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του, μιας και εγώ είμαι συνέχεια ηλιοκαμένη, σίγουρα θα το φορούσα κι εγώ. Τι εννοεί συνέχεια, σπίτι δεν πας? Ένα ακόμα αγαπημένο μου ρούχο είναι αυτό το φορεματάκι. Αγάπη μόνο. Το φοράω πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ίσως και για κλαμπινγκ, ίσως και για μπουζούκια. Ίσως και λαϊκή. Ίσως και να πάω το πρωί για έναν καφέ. Φυσικά και πως να το φορέσεις και πρωί με ένα πακ μαύρο καλσόν και ένα μποτίνι. Ένα τζάκετ από πάνω, ένα παλτό, ένα δερμάτινο σακάκι, ό,τι. Και βεβαίως μπορεί να το κάνεις dress up, δηλαδή να το κάνεις λίγο πιο επίσημο. Για βράδυ. Να βάλεις λεπτό μαύρο καλσόν. Να βάλεις πέδιλα μαύρα. Πολύ πολύ λεπτά. Να βάλεις ένα πολύ ωραίο λευκό σακάκι από πάνω. Φυσικά και μπορείς να το πειράξεις. Αρκεί να έχεις στυλ. Είναι από τα πιο safe μου φορέματα. Το ύφασμά του είναι χειμώνα καλοκαίρι. Είναι αρκετά κοντό, αλλά εάν μαυρίσεις το καλοκαίρι, σου κάνει πόδι λαμπάδα. Πόδι λαμπάδα, ε. Ναι. Το σκεφτώ. Κάποια ειρωνία. Να το βάλω κι εγώ στα υπόψη, να πάρω ένα τέτοιο φόρεμα, να μου κάνει και εμένα πόδι λαμπάδα. Επειδή όλοι έχουμε μία καρδιά, τις πολλές ιδίες πάνω σε φορέματα, τις αποφεύγω. Τι σχόλιο ήταν αυτό? Τι έχουμε εδώ? Ένα ακόμα αγαπημένο μου ρούχο είναι αυτό εδώ. Είναι σατέν. Ο γκρατέν. Με υπερβολική πουλιά. Μου αρέσουν γενικά τα γυαλιστερά ρούχα, αλλά σε λεπτομέρειες. Να έχει κάπου κάτι εντυπωσιακό. Πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Μου αρέσει γιατί είναι μποκού, αλλά χωρίς να είναι υπερβολικό. Μ' αρέσει το μήκος των μανικιών. Μ' αρέσει που δεν κολλάει στο σώμα. Μου αρέσει όλο, φίλοι μου, αυτό. Οι Θεσσαλονικές και γενικά οι πιο βορειολαδίτισες. Πόσο πιο? Δινόμαστε λίγο πιο. Πιο. Γκλάμουρος, πιο στραφταλιζέ το λέμε εμείς. Μας αρέσει το στρας. Η λάμψη μας αρέσει. Ρένατο μου, πραγματικά, με τόσο στραφταλιζέ, με τόσο μπουζοκοφάση, πώς δεν έχεις γίνει τραγουδίστρια? Απορία. Θα ανέβω Θεσσαλονίκη να στράφτουμε μαζί. Πανικό η Θεσσαλονικής. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ επιλεκτική στα θέμα παπούτσια. Μόνο? Φοράω καλά παπούτσια. Ναι. Μου αρέσουν τα ακριβά παπούτσια. Έτσι, πες το. Και θα σας δείξω κάποια από αυτά. Σε ακριβά γούστα, κοριτσάκι μου, μπράβο. Έχουν δουλειά τα Ινστιτούτα. Ένα από τα παπούτσια μου είναι αυτό εδώ. Είναι για καλό, φαίνεται. Αν φαίνεται, λέει. Ψηλό, άνετο και είναι από τα ωραιότερα κομμάτια. Έλα ρε παιδί μου. Νομίζω θα το διαλέγει κάθε κορίτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κομψά και πιστεύω σου πάνε πάρα πολύ. Με το ψηλό τακούνι, ναι, τα πάω καλά. Μπράβο. Αν και μερικοί δρόμοι είναι με πέτρα, αλλά σε σχετικές γραμμές τα πάω καλά. Πολύ αστραφτερό. Μακριά από σένα. Πολύ λεπτομέρεια. Δεν μ' αρέσει που είναι ανοιχτό μπροστά, αλλά αν σε βολεύει. Πολύ ωραίο είναι αυτό, αν και διαφωνώ λίγο με τα τρουκ. Τι έχουνε? Γενικά το τρουκ στο παπούτσι δεν μου πολύ αρέσει. Επόμενο! Το επόμενο παπούτσι που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ. Είναι ένα ποτίνι πάρα πολύ όμορφο, με χρυσά τρουκ πάλι. Σαν λέον που είμαι, μου αρέσει πολύ το χρυσό. Το προτιμώ και στις τσάντες και στα παπούτσια μου και στα κοσμήματά μου και στα ρούχα μου. Θεϊκό μποτίνι, flat, το οποίο φοριέται και πρωί και βράδυ, με χρυσά πολύ πολύ μικρά τροξάκια και χρυσή λεπτομέρεια γύρω γύρω από το δακούνι. Τα αγαπώ, πραγματικά. Αυτό εδώ το παπούτσι φοριέται... Πότε? Κατά τη γνώμη τη δικιά μου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και με ένα καλό φόρεμα μπορεί να φορηθεί και βράδυ-βράδυ για έξοδο νυχτερινή. Έξοδο-έξοδο. Λέμε βράδυ, αφού λέμε βράδυ, είναι βράδυ. Όταν λέμε βράδυ-βράδυ, τι εννοείς ακριβώς, για να καταλάβω. Όπως καρέτα-καρέτα. Ωστόσο, άμα θέλεις, βάλ το βράδυ-βράδυ και πάμε για πατσά μετά τα μπουζούκια. Πατσά-πατσά. Για να δούμε μερικές ήπιες τσάντες τώρα. Όπως σας είπα και για τα ρούχα μου και για τα παπούτσια μου, έτσι θα σας δείξω και κάποιες τσάντες. Ναι. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι τσάντες. Προτιμώ λίγο τις επώνυμες τσάντες. Με τι θα προτιμούσες, τις επώνυμες? Να ξέρει πώς να τις λέει. Δικό μου γούστο είναι αυτό. Θα σας δείξω. Το γούστο σου, καπέλο σου. Την πρώτη μου τσάντα είναι μαύρο με χρυσό. Σαράπερ. Αγαπημένο χρυσό. Είναι βραδινή τσάντα, μπορείς να τη φορέσεις μόνο με χρυσά κοσμήματα. Μ' αρέσει αυτό το oversized πορτοφόλι που κάνει και λίγο vintage για βράδυ. Έχει πλάκα, αλλά δεν είναι τόσο looks και τόσο βραδινό για να φορεθεί σε κάτι πολύ πολύ extreme από την άποψη να είναι black tie, να είναι πάρα πολύ επίσημο. Είναι πιο πολύ club, bar, ένα δείπνο χαλαρό, τέτοιου τύπου. Το κούπομα που έχει πάνω βολεύει, επίσης βολεύει και αυτό το λουρί γιατί τη βάζεις εδώ. Στις μέρες μας και είσαι πολύ πιο safe ότι την κρατάς γερά. Κράτα τη γερά να μην σου φύγει. Oh. Μια χαρά είναι το τσαντάκι αυτό, μπράβο σου. Σκυλάκι. Ναι. Δεν θα έλεγα ότι με ξετρελαίνει αυτή η τσάντα. Ενώ τα άλλα. Όχι, όχι. Ιδίως αυτό το χερούλι που την κρατάς, όχι. Ρενάτα, τι έχεις εκεί? Ακόμα μια αγαπημένη μου τσάντα είναι αυτή εδώ. Γίναμε. Πού θα
τραβάς μάτια μου με αυτή τη τσάντα. Πώς θα εμφανιστείς έτσι στη Θεσσαλονίκη έξω, θα σε κράξουν. Είναι με χρυσό πάλι. Συνήθεια. Με πορτό, λεοπάρ. Το λατρεύω το λεοπάρ, το έχω σε πάρα πολλές εκδοχές. Και ρούχα και παπούτσια και τσάντα και σε κοσμήματα, σε πάρα πολλά. Τι είναι? Είναι κόσμημα αυτή η τσάντα. Όμορφη είναι για απόγευμα, δεν τη βλέπω για βράδυ. Αλλά μια χαρά είναι για το απόγευμα. Και το πρωί θα την κράταγα εγώ αυτή. Κανένα πρόβλημα, γιατί όχι. Από πολύ μικρή φορά ο Animal Print. Αλήθεια. Είτε σε τίγρη, πιο πολύ σε τίγρη, σε λεοπάρ. Ναι. Σε αγελάδα. Έλα να το δω. Αγελάδα, print animal και παπούτσι ζεμπρέ. Για άρμεγμα. Θέλω, το θέλω. Θα σας δείξω και κάποια από τα κοσμήματά μου. Και αυτά όλα είναι σε χρυσό, γιατί αγαπώ το χρυσό. Αυτό το έχουμε καταλάβει, νομίζω. Ένα από αυτά είναι αυτό το βραχιόλι. Ναι. Το οποίο το έχω πάρει σετ μαζί με αυτό εδώ. Είναι πολύ ωραία. Το εννοείς? Μπράβο, Ρενάτα μου, πολύ ωραία βραχιόλια. Αυτά τα βραχιόλια μου αρέσει να τα φοράω πάντα μαζί. Μην νιώθουν μοναξιά. Έτσι τα πήρα, σετ, και έτσι τα φοράω. Μου αρέσουν τα πολύ μεγάλα αξεσουάρ ή τα πολύ λεπτεπίλεπτα. Τα ενδιάμεσα δεν μου αρέσουν καθόλου και δεν νομίζω υπάρχουν και μέσα στην μπιζουτιέρα μου. Μου αρέσουν τα βραχιόλια σου, αλλά ξέχωρα, δεν θα μου άρεσε και τα δύο μαζί. Ωραία βραχιόλια, πολύ έτσι διάθεση, βραδινά, κλαμπάτα, μια χαρά. Έχω πολύ αγάπη για τα ρολόγια και μέσα στη συλλογή μου είναι και αυτό εδώ. Τι είναι? Χρυσό φυσικά, έχω και ασημένια, έχω και με δέρμα. Αλλά? Αλλά το χρυσό... Ναι. Έχει άλλη χάρη. Βέβαια είναι ένα ρολόι κόσμημα, γιατί την ώρα δεν νομίζω ότι θα τη δεις με τόση λάμψη. Όχι. Αλλά ρωτάμε το διπλανό μας για την ώρα. Όλα μου τα ρολόγια είναι παράξενα, γιατί μου ενδιαφέρει φυσικά τον καντράνι πολύ. Η ώρα όχι. Και αυτό το πήρα για καλό, για επίσημο, για βραδινό, για με καλά ρούχα. Αν και με καλά ρούχα δεν πρέπει να φοράμε ρολόι, αλλά καμιά φορά ένα τέτοιο ρολόι το φοράς. Άκου τώρα. Και το χρυσό και το γκλίτερ. Και τεράστιο ρολόι. Και μπιλάκια στον μπρασλέ. Και μπιλάκια πάνω. Πολύ υπερβολικό, βρε παιδάκι μου. Υπάρχει αυτή η έκφραση, δεν ξέρω, πολύ υπερβολικό. Δεν υπάρχει. Λες ή πολύ υπερβολικό. Εγώ τα βάζω και τα δύο για να καταλάβει πόσο φλίαρο είναι αυτό το ρολόι. Τώρα θα σας δείξω κάποιες από τις φωτογραφίες μου, πιο παλιές και τωρινές, με διάφορα στυλ και look που είχα. Ωραία, μάνα μου. Λοιπόν, με ένα χρώμα που είχα στα μαλλιά μου ξανθό. Είναι το φυσικό μου αυτό το χρώμα. Έχω κάποιες αντάβιες επάνω. Έχω κάποια κιλά παραπανήσια. Έδωσα μεγάλο αγώνα για να τα χάσω. Τα έχασες? Η δουλειά μου απαιτεί πολλές ώρες εργασίας και δυστυχώς εκεί πέρα είχα βάλει αρκετά κιλά. Ρενάτα μου, τα κιλά έρχονται και φεύγουν. Μη σε νοιάζει αυτό. Σε μένα έρχονται. Τα μαλλιά όμως δεν μου αρέσουν. Προτιμώ το μαύρο που έχεις κρατήσει τώρα. Θα σε ήθελα να παραμείνεις με το μαύρο μαλλί. Ναι. Το ξανθό δεν μ' αρέσει. Τα κιλά σου μια χαρά τα έχεις χάσει, σου πάνε. Όχι, μην ξαναγυρίσεις το ξανθό. Εμένα μου άρεσε ξανθιά. Θα σας δείξω μία ακόμα μου φωτογραφία που μου αρέσει πολύ. Για να δούμε. Έχω βάψει τα μαλλιά μου σε αυτήν τη φωτογραφία καστανό ανοιχτό. Ωραίο ρούζ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Δυστυχώς το χάλασα, το έκανα πιο σκούρο. Δεν μπορώ να το ξαναπετύχω αυτό το χρώμα. Προσπάθησα, αλλά δεν τα καταφέρνω. Εγγύηση είχε? Αν μπορέσεις να το επαναφέρεις, πραγματικά είναι θεϊκό. Η μπούκλα μου πηγαίνει πάρα πολύ και συνήθως πάω κομμωτήριο για να τα κάνω μπούκλες, βαγ, εκ του βαγγέλης, κάτι τέτοιο. Οι φίλοι μου τους αρέσει μόνο αυτό το χτένισμα σχεδόν σε μένα. Απαιτητική. Και συνέχεια μου λένε να τα κάνω έτσι, να το μαζεύω καμιά κοτσίδα επάνω. Τους αρέσει η μπούκλα πάνω μου. Η μπούκλα σου είναι απίστευτη, μ' αρέσει πάρα πολύ, σου πάει. Και κρίμα που χάλασε αυτό το χρώμα, σου πήγαινε απίστευτα. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται τόσο πολύ βάψιμο. Ξέρω ότι τη δουλειά σου και το καταλαβαίνω, αλλά δεν θεωρώ ότι όλο αυτό το πάστομα εντός εισαγωγικών σε κολακεύει. Γιατί έχεις φυσική ομορφιά, έχεις ωραία ανοιχτά μάτια, έχεις τέλειο δέρμα. Το χρειάζεται καλό όλο αυτό. Θα σας δείξω μία ακόμα φωτογραφία μου. Είμαι αρκετά μελαχρινή. Τώρα είμαι λίγο πιο ανοιχτή. Εδώ που είσαι? Εδώ είμαι στο γάμο μιας καλής μου φίλης. Με τρομάζουν λίγο τα μάτια σου. Νομίζω ότι τα έχεις τονίσει πάρα πολύ. The ring. Αλλά αναδεικνύει το χρώμα τους. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαι, όπως φαίνεται, λίγο πιο αδύνατη. Έρεψες. Τι να κάνω, βρήκα άντρα που με ταΐζει καλά. Σεφ, και τα πήρα τα κιλάκια μου. Αχ, τυχερούλα, έναν τέτοιο ψάχνουμε όλες. Να μας ταΐζει και να μας θέλει και έτσι. Εκείνο το βράδυ, συγγνώμη αγάπη μου, είχα πολλές κατακτήσεις. Και σκαρδιές, κουκλάρα μου, και σκαρδιές. Διακρίνω μια ελαφρά ειρωνία. Ρενάτα, δείξε μας τα αγαπημένα σου σύνολα. Σε αλυσοδέσανε, Έρμη, στο Αλκατράζ. Τι έκανες?
Αυτό είναι ένα από τα πρωινά μου ντυσίματα. Συνήθως φοράω παντελόνια στενά μαύρα και μαύρα ρούχα. Μ' αρέσουν τα μαύρα ρούχα. Και τα πολύ extreme. Έτσι ντυμένη θα πήγαινα στη δουλειά μου. Στη δουλειά θα σου. Θα πήγαινα παντού για καφέ. Να βρω τις φίλες μου. Ναι. Οπουδήποτε θα πήγαινα με αυτό το σύνολο. Να φοράς extreme ρούχα. Να φοράς μαύρα παντελόνια. Όχι στενά. Πρέπει να βρεις μια ωραία γραμμή, γιατί γυναίκες με καμπύλες θέλετε να βρίσκετε παντελόνια, φούστες, φορέματα, ό,τι, ούτε στενά, αλλά ούτε φαρδιά. Να ακολουθούν τη φυσική γραμμή της καμπύλης. Αυτό είναι πάρα πολύ στενό, μοιάζει με κολάν. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τότε και το μαύρο φανελάκι. Δεν μ' αρέσει το μπόμπερ από πάνω. Το βρίσκω κοντό και στενό. Θες κάτι πιο oversized. Έχω μια αγάπη στα παπούτσια και όλα τα παπούτσια μου είναι ιδιαίτερα. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Και τα πρωινά μου, και τα μεσημεριανά μου, και τα βραδινά μου και όλα. Και το πρωί προτιμώ να έχω extreme παπούτσια. Σχεδόν όλα μου τα παπούτσια είναι ιδιαίτερα. Ρενάτα μου, έψαχνα το στραφταλιζέ, έψαχνα μέχρι που έφτασα τα παπουτσάκια. Και τι κατάλαβες? Τα παπουτσάκια αυτά δεν μου αρέσουν. Ίσως αν βγάζαμε τις όλες πέτρες να ήταν πιο ωραία. Ωστόσο, το υπόλοιπο σύνολο είναι ένα απλό σύνολο που το συνδυάζει με ένα χρυσό τζάκετ. Δεν είναι στο στυλ μου, αλλά οκ, okay, σου πάει. Επόμενο συνολάκι, χωρίς αλυσίδες, την αφήσαν με εγγύηση. Πού το βάζεις αυτό, Ρενάτα? Αυτό είναι ένα από τα απογευματινά μου ντυσίματα. Μου αρέσει, όπως βλέπετε, το μαύρο. Προτιμώ στα παπούτσια, στην τσάντα και όταν φοράω τα αξεσουάρ μου να έχει χρώμα. Με αυτό θα πάω για καφέ, για φαγητό, για κρασί. Όλα! Και άμα είναι καλή παρέα, μπορούμε να πάμε και μια βόλτα νυχτερινή. Είναι ωραίο το πανωφόρι σου που είναι γυλαίκο σακάκι, σου πάει πάρα πολύ. Ωραίο και το σεμιζιέ. Όχι αυτή τη ζώνη, να πάρεις μια ωραία δερμάτινη ζώνη, μεσαίου τύπου και να σφίξεις τη μέση σου. Τώρα, όσον αφορά στο μποτάκι που έχεις βάλει ταμπά με μαύρο και γυμνό πόδι, διαφωνώ. Θα ήθελα να δω ένα καλσόν, ένα ντεμίο πα καλσόν μαύρο για να κάνει όλο συνέχεια. Ή να μου σπάσεις λίγο την πάνω τη μαυρίλα με μια καφέ ζώνη. Μ' αρέσει το αντίσημό σου, μ' αρέσει το παπούτσι που έχεις βάλει. Όμως αυτή την τσάντα τι θέλεις? Για γούρι. Και ρηγμένη και πίσω. Θα στην κλέψουν. Πού είναι το στυλ, Ρενάτα μου? Το χασες. Oh. Ενουροειδές μου εσύ. Καλά, ε. Δαγκώνει. Για να δω extreme παπουτσάκι. Με ξηράφι το φερμουάρ. Αυτό είναι ένα από τα βραδινά μου ντυσίματα για τις εξόδους μου. Για πού? Σε κλαμπ δεν πάω, στα μπουζούκια, σε κάποιο μπιστρό μπαρ, σε κάτι τέτοιο. Μπιστρό ακούω. Και φοράω λεοπάρ με μαύρο φόρεμα καλό. Μου αρέσει το λεοπάρ, το έχω συνδυάσει με χρυσό, γιατί νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Και το έχω σε πολλές εκδοχές του, το λεοπάρ. Αυτά τα λεοπάρ, ξέρεις ότι δεν τα αγαπώ. Αγριεύεσαι. Αν ήμουν μπροστά σου, θα έτρεχα μη με πιάσεις σε λεοπάρδαλι. Oh. Όχι, δεν θα το φόραγα ποτέ. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσουν και τόσο πολύ τα animal print. Με έπεισες. Αλλά σίγουρα θα το έβαζα αυτό. Μ' αρέσει, σίγουρα σου πάει. Είναι καθαρά Ρενάτα, το παπούτσι είναι καθαρά Ρενάτα. Το γράφεις στην ούγια. Μ' αρέσει. Το φόρεμά μου από μέσα είναι η κλασική μαύρη στολή, όπως το λέμε εμείς τα κορίτσια. Σε βγάζει ασπροπρόσωπη από παντού. Έχει το μανικάκι κοντό μέχρι εδώ. Είναι μίνι. Ανάφτρα. Όσο μπορούμε και μας παίρνει να δείχνουμε τα πόδια μας. Και είναι από τις πιο safe μου επιλογές για μια βραδινή έξοδο. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παπούτσια. Η πλατφόρμα είναι ξεπερασμένη. Θέλω απαραίτητα καλσόν, demi opac και κάτι που να σου ψηλώνει τα πόδια. Ένα ankle boot. Με ένα άλλο τακούνι πιο χοντρό, λίγο πιο 70's, να σου ψηλώνει το πόδι, όχι να στο κόβει. Πάμε τώρα στο σαλόνι μας να δούμε τι λένε τα κορίτσια για τη Ρενάτα. Μου άρεσε πάρα πολύ το animal print, το λεοπάρ. Το έχει συνδυάσει απίστευτα με το μαύρο φόρεμα. Το παπούτσι δεν μου άρεσε. Εγώ... Έχεις δίκιο, ήταν ένα ωραίο κομμάτι. Εσένα, Ελένη μου... ξέρεις ότι τα animal δεν έχω, όχι. Θέλω να τα αφήνω στη σαβάνα. Τι σου άρεσε? Ναι, δεν μου αρέσουν στις ντουλάπες μέσα τα ζωάκια γενικώς. Δεν μου άρεσε. Μ' άρεσε όμως η λάμψη. Μόλις άνοιγες ντουλάπα, έβλεπες λάμψη. Να πω τι δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε, γιατί δυσκολεύομαι. Δεν μου άρεσε καθόλου εκείνο το αθλητικό παπουτσάκι μαύρο με τα τρούξ γύρω-γύρω, δεμένο, αλυσοδεμένο. Αυτό, Αυτό. Με τα πολλά. Άμα τα βγάλουμε αυτό, με τις πολλές χάντρες. Ναι, ναι. Το χαμό εκεί. Θα έβγαζα τις χάντρες, θα τις έκανα βραχιόλια και θα τα άφηνα μόνο του. Ήσυχο αυτό. Πολύ υπερβολικό παπούτσι.
Η ώρα έφτασε και η Ρενάτα αναχωρεί με το μαγικό βανάκι του Shopping Star και το enfant terrible της εκπομπής, τον Άλεξ, το γητευτή του Βολόν. Προορισμός μια περιοχή έκπληξη όπου η σημερινή παίκτρια θα κάνει τα ψώνια της. Δώστε μου, βρε παιδιά, το φάκελο να δω που θα ψωνίσω. Φάκελο θέλει, τώρα τον εθέλει. Περιστέρι, Άγιος Ιερόθεος. Σαν ντέρμπι ακούγεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω από Περιστέρι πολλά πράγματα, αλλά έχω ακούσει ότι έχει καλή αγορά. Πού θα πας με το σύνολο? Αναλόγως με το τι θα βρω και θα μου αρέσει, θα σκεφτώ που θα πάω. Είτε για φαγητό είτε για ποτό. Κόκκινο κραγιόν φοράς? Το κόκκινο κραγιόν είναι από τα αγαπημένα μου, το υποστηρίζω και το φοράω γιατί ταιριάζει πολύ και με τα χρώματά μου. Δες, Ρενάτα, φτάσαμε Περιστέρι. Βάλε το κραγιόν σου να σκανδαλίσει τα πλήθη. Κλείδωσε το και πάμε. Άνοιξε, Άλεξ. Έφτασε στην περιοχή, ήρθε η ώρα να πάω να κάνω τα ψώνια μου. Η 35χρονη αισθητικός από την Κατερίνη σήμερα ανακαλύπτει τις αγορές του Περιστερίου και του Αγίου Ιερόθεου με στόχο να ψωνίσει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για ένα σύνολο βραδινής εξόδου με κόκκινο κραγιόν. Όλα αυτά μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Γεια σας! Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά να δω τα ρούχα σας. Βεβαίως. Από εδώ, από εδώ. Πώς σου φαίνεται? Μπορώ να βάλω και τα γυαλιά μου, γιατί όταν ψωνίζω φοράω και τα γυαλάκια μου να βλέπω καλύτερα. Εννοείται. Ευχαριστώ. Κιόλας πρεσβειοποία, μάλιστα. Λοιπόν... Για πες. Είναι όλα μπλουζάκια. Ωχ. Έχει και φούστες, έχει και φορέματα. Δεν φοράω φούστες. Είναι αμαρτία. Παθηλόνια. Τα πήρε. Μακριά φορέματα, φόρμες ολόσωμες. Ωχ. Δεν φοράω τίποτα από αυτά. Τι φοράς? Τι θα θέλατε? Ένα φρέτο εσπρέσο. Δεν... Να δω μήπως υπάρχει και δεν το έχετε δει. Κάτι σε φόρεμα θα ήθελα. Ωραία. Μέχρι το γόνατο ή μάξι? Μέχρι το γόνατο. Ωραία. Να κοιτάξω από εκεί μόνο? Ναι, απλώς θα σας δείξω εγώ τα σχέδια και θα σας πω και τα χρώματα μετά. Μην πιάσω κάτι που δεν μου κάνει. Ηρέμησε. Όχι, υπάρχουν νούμερα σε αυτό, ας πούμε. Που σας, για να σας το δείχνω, υπάρχει νούμεράκι. Της γύρισε το μάτι. Ένα αυτό που υπάρχει σε 4 χρώματα. Ναι. Υπάρχει με μανίκι. Θες? Ναι. Μετά δεν ξέρω αν θέλετε σε λίγο πιο φαρδιά γραμμή. Σε κάτι τέτοιο. Πώς σου φαίνεται? Υπάρχουν διάφορα χρώματα. Ναι, αυτό μου αρέσει. Έλα, γλύκανε λίγο. Θα θέλατε να δούμε και κάτι σε τέτοιο στυλ? Ναι, θα ήθελα. Ναι. Ένα σχεδιάκι είναι αυτό και μπορώ να σας πάλι δείξω καλά. Αυτό εδώ. Δες και αυτό. Και αυτό μου αρέσει. Πολύ. Δεν τα είχα δει. Ευχαριστώ. Πάω να τα δοκιμάσω. Περάστε, βεβαίως. Τσάμπα, εκνευρίστηκες. Απαπα. Μ' άρεσε και αυτό. Δίδυμος είσαι. Θα δοκιμάσω και αυτό. Άντε, δοκίμασέ το. Τι έγινε, δεν κλείνει? Τι κροταλίας είσαι εσύ, παιδί μου. Είναι πολύ όμορφο. Μου αρέσει το animal print που έχει. Μου πάει, είναι στο στυλ μου. Καλή επιλογή. Πάρα πολύ ωραία σου, Μιζιέ. Μ' αρέσει που είναι snake print και μ' αρέσουν τα χρώματα, γιατί όλα αυτά τα γίνα, τα πάρα πολύ έτσι καφέ, κροκί, είναι πολύ πολύ ταιριαστά για μελαχρινές. Φοράω πολύ animal print, ναι. Γι' αυτό και το κοίταξα. Φιδίσιο κορμί μου, βγάλτο το φιδάκι από πάνω σου. Όχι, όχι. Νομίζω θα αρέσει μόνο στην... Φιλοζωική. Ήριδα. Γιατί είναι το στυλ της και την αρέσουν αυτά. Δεν είμαι λάτρης του φιδιού, ανακόντα φάση. Αλλά τι φάση? Αλλά δεν μου αρέσει. Από εκεί και πέρα εσύ αποφασίζεις. Έλαμψε η Ρενάτα. Ναι. Εδώ είμαι εγώ. Έτοιμη για μεγάλα πράγματα. Είμαι για τα μπουζούκια, για πρωτοτράπεζο. Καλό είναι αυτό. Παολάρα. Κάτι πιο κυριλέ. Δεν θα με χάλαγε και γονίδι. Α. Μου πάει αυτό το φόρεμα. Είναι στραφτερό, είναι φανταστικό, είναι αριστούργημα. Χρυσό φόρεμα πακέτα που σου πάει πάρα πάρα πολύ, γιατί έχει σωστό μανικάκι, κάθεται πάρα πολύ ωραία στο μπούστο σου, έχει πολύ ωραίο μήκος και δεν σε διαγράφει καθόλου. Όμως, εδώ μιλάμε για μπουζούκια. Για ποτό να πας τα μπουζούκια, δεν νομίζω. Για να τα σπάσεις, το νομίζω. Πάμε, Πάολα, παρέα. Πάμε και γονίδια, μα θες.
Θα τα σπάσουμε όλα. Άλλη ποιοτική. Θα ανέβουμε πάνω στις πίστες και θα τραγουδάμε «Εδώ σε θέλω καρδιά μου». Μη! Συγγνώμη κορίτσια, αλλά δεν μπορείτε να με ακολουθήσετε στα μπουζούκια με αυτό το φόρεμα εσείς. Ευτυχώς, Θεούλη. Τη γλίτωσες. Λάθος, Ρενάτα. Να ξέρεις ότι αν έπαιρνες εμένα στα μπουζούκια, θα παίρναγες πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στα μπουζούκια και να μην είμαι πρώτο τραπέζι. Ή πρώτο ή τελευταίο. Στην Κατερίνη. Γιατί οι όμορφες κάθονται πάντα ή στο πρώτο ή στο τελευταίο. Ανένδοτη. Τα μεσαία είναι για τις μεσαίες. Τα μέτρια για τις μέτριες. Εσύ όμως που είσαι κούκλα θα κάτσεις στο πρώτο τραπέζι. Και το τελευταίο για τις τελευταίες. Αυτό. Εντάξει, είναι καταπληκτικό το φόρεμα, καταπληκτικό. Το ύφασμά του, το μήκος του, το κόψιμό του είναι αλφα γραμμή. Θα αρέσει σε όλες. Σ' άρεσαν όλα τώρα. Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ μου πάει. Είναι ονειρεμένο. Απλά, επειδή είναι λίγο κλασικού τύπου φόρεμα και θα μπορείς να φορεθεί και σε πρεμιέρα θεάτρου και σε ένα πολύ έτσι επίσημο δείπνο, λέρωσε το μου λίγο. Βάλτε μου με μια μπότα από κάτω. Βάλτε μου από πάνω με ένα δερμάτινο σακάκι. Θα είναι πολύ ωραίο. Σκέφτομαι να το σπάσω με ένα τζάκετ σε animal print, γιατί είναι και Οκτώβριος και θέλει λίγο ένα τζάκετ να μην κρυώσουμε. Φανταστικό. Είσαι και ευαίσθητη. Δεν μου αρέσει και ο συνδυασμός που θέλεις να κάνεις με το animal. Θα με χαλάσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω πως θα ήθελα κάτι πιο έξαλλο για βράδυ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το δοκιμάσω αυτό. Καλώς, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, στο καλό. Ηρωίδα είστε. Πάμε, Ρενάτα. Μία ώρα και 57 λεπτά ακόμη. Η ολίγων κυκλοθυμική βορειολαβήτισσα σήμερα δοκιμάζεται στην αρένα του Περιστερίου και του Αγίου Ιερόθεου. Βοήθειά μας. Θέλει να ντυθεί για βραδινή έξοδο με βάση το κόκκινο κραγιόν. Φτάσαμε. Μην αρχίσεις τις ιστερίες όπως πριν. Γεια σας. Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στα ρούχα σας. Τέλεια. Ό,τι χρειαστείτε είναι εδώ. Ναι, ναι. Για το ποιο νούμερο έχει. Ό,τι νούμερο είναι θα μου πεις. Θα βρούμε νούμερο, μη σε απασχολεί καθόλου. Μια χαρά είσαι. Δεν είναι για το σωματότυπό μου εδώ τα ρούχα. Άντε πάλι. Κάτι θα υπάρχει. Αλήθεια. Είναι όλα για πολύ λεπτές. Πες μου τι ακριβώς ψάχνεις, να σε βοηθήσω. Θέλεις κάτι για καλό, θέλεις κάτι για καθημερινό. Ένα ωραίο μαύρο κουστούμι, ας πούμε, με ένα πολύ ωραίο λιντζερί. Ωραία. Θέλεις ένα ωραίο φόρεμα. Όχι. Τύπου σαν αυτό. Όχι. Πες και ένα ναι. Ούτε μαύρο παντελόνι και να το φέρεις μια πολύ ωραία πουκαμίσα. Όπως. Αχ, Παναγία μου. Ό,τι πουκαμίσα θέλεις. Ακόμα και τη λεοπάρ θα μπορούσες να βάλεις. Αυτό μου αρέσει το σετ. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Αυτό μου αρέσει. Θα το κρατήσω το σετ. Κράτα το γιατί θα καταρρεύσω. Σαν τη Μανολίδου. Ωραία. Παντελόνια πολύ ωραία είναι και αυτά. Για να δω. Και αυτό. Τι υπομονή, κοπέλα. Ποιο είναι πιο στενό κάτω. Πιο στενό κάτω, αυτό. Αυτό τότε θέλω. Εσύ δεν είπες ότι είναι για λεπτές. Θα μπορούσες να το παίξεις με κόκκινο σακάκι. Ναι, αυτό μου αρέσει. Να το παίξω με κόκκινο και μαύρο, σακάκι. Και μαύρο-μαύρο κόκκινο, ας πούμε. Όχι μαύρο-μαύρο, θέλω το κόκκινο σακάκι μαζί. Κόκκινο-κόκκινο. Ωραία. Αυτό σαν σετ μου αρέσει. Κάπως καλύτερα. Τι πιάνεις, την ποιότητα? Θα δοκιμάσω και αυτήν. Άντε να δούμε. Αυτά. Αυτά και δοκίμασέ το. Πάμε, Ρενάτα, με δύναμη. Λοιπόν, κορίτσι, αυτό δεν θα το δοκιμάσω τελικά. Και το μαύρο παντελόνι, όχι. Να κοιτάξουμε κάτι άλλο. Το μαύρο είναι αυτό που φοράω τώρα και μου είναι λίγο μικρό. Δεν πειράζει, νομεράκια υπάρχουν, κάτι άλλο θα βρεις. Θέλεις να πάμε σε τζινάκι. Τέρας υπομονή. Τζιν. Και να δοκιμάσει με το σακάκι από πάνω και να. Ναι, μου αρέσει, δώσε μου. Είναι αυτό για βραδινή έξοδο. Σε αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει μείνει ένα τελευταίο. Δώσε μου αυτό. Εντάξει. Πολλά νεύρα. Κάτσε να σε σταυρώσω. Κοριτσί, δεν μου κάνει πουκαμίσα, να δούμε κάτι άλλο. Θέλεις να δούμε σε λιντζερί απλό ή σε ένα μαύρο πουκάμισο για να το φορέσουμε το κόκκινο σακάκι. Ναι, δώσε μου το πουκάμισο. Να δω. Καλύτερα. Όμορφο σετ, μου αρέσει το κόκκινο σακάκι. Εμείς οι πόντιες το τρώμε το φαΐ μας από ό,τι βλέπετε. Η καταγωγή φταίει. Μ' αρέσει και το τζινάκι, είναι στο στυλ μου. Καλή επιλογή, ταιριάζει και με το κόκκινο κραγιόν. Θα βάλω και το παπούτσι στεφανόκιο πιο ψηλή. Μπράβο. Θα προτιμούσα λίγο πιο αιχμηρές επιλογές. Αν βάλεις κόκκινο σακάκι, βάλε από μέσα ένα κόκκινο πουκάμισο με ένα μπλε σκούρο τζιν καμπάνα ψηλόμεσο. Νομίζω θα αρέσει σε όλες αυτό. Είναι πάρα πολύ κλασάτο, σικάτο και πολύ
casual κυριλέ, μ' αρέσει. Casual κυριλέ. Κορίτσια, προσέξτε τι θα πείτε, γιατί εμείς οι πόντες τρελαινόμαστε εύκολα και τα κάνουμε όλα λαμπόγιαλο. Μαμά! Πάστα όλα, Ρενάτα μου, σπάστα όλα. Ρενάτα μου, λελεύωσε. Σε λέω. Ήταν μια φορά ο Γιορίκας και ο Κωστίκας. Τελικά, κορίτσι, αποφάσισε αυτό να μην το δοκιμάσω. Okay. Δεν με πολύ άρεσε. Κρίμα, Ρενάτα μου, το δοκίμασες. Νομίζω θα σου πήγαινε αυτό το κομμάτι. Για να δω λίγο. Αυτό με χτύπησε στο μάτι. Δεν πιστεύω να πόνεσες. Μου κλέβεις τη δουλειά, εσύ. Μπορώ να το δοκιμάσω. Ναι, με. Ευχαριστώ. Θα σου πάει. Σίγουρα ταιριάζει με το μαύρο μαλλί. Τώρα με το κόκκινο κραγιόν. Δεν παίρνεις κιόρκο. Τσιρκολελέ, ολέ. Ποδιακό είναι αυτό. Αυτό. Άσε, ξέρω, δεν σου κάνει. Είναι διάφανο, κορίτσι. Θέλω κάτι άλλο. Τέλεια. Να σου προτείνω αυτή τη φούστα με ένα ωραίο πουκάμισο ή με κάτι τέτοιο. Ναι, θέλω αυτό. Έλα. Ευχαριστώ. Πάρε αυτό. Σε ευχαριστώ. Αυτό που τη λέει η κορίτσι εδώ μου κάθεται. Έχει και με αυτό το σύνολο για να με δω. Φωτιά είσαι. Εντάξει, μου προσθέτει κάποια κιλά. Αγνώριστη. Το πουκάμισο είναι εξαιρετικό εντωμεταξύ. Η φούστα όχι, δεν μου πολύ αρέσει. Κράτα το μαύρο πουκάμισο και άλλαξε μου τη φούστα και δεν σου πάει καθόλου. Επίσης, έχω βαρεθεί αυτές τις πλυσέ τις φούστες. Δεν μπορώ να τις βλέπω άλλο. Μάστιγα. Μ' αρέσουν αυτά τα τσιτσακλιστά εδώ πέρα. Είμαι τσιτσακλού, ναι, το παραδέχομαι. Τι είναι αυτό? Μου αρέσουν τα τσιτσακλίδικα πράγματα. Είναι βορειοελλαδίτικο αυτό. Προφανώς. Τσιτσακλού είναι αυτή που φοράει λαμπερά, που αστράφτει, που εκθαμπώνει τον κόσμο. Γκλάμορους. Τσιτσακλού με αυτό δεν είσαι. Δεν μ' αρέσει, σε μεγαλώνει κατά πολύ. Δεν είναι η Ρενάτα. Ποια είναι? Βάλτο τώρα. Τσιτσακλού να είσαι, Ρενάτα μου. Κιτσακλού μην είσαι. Oh. Ρενάτα, ελπίζω στο επόμενο μαγαζί να βρεις ρούχα που σ' αρέσουν. Γεια σας. Θα ήθελα να δω κάτι σε... Δεν ξέρω τι να δω. Κάτι σε βραδινό. Μη βοηθάς τόσο την πολίτρια. Άσε να κάνει και κάτι αυτή. Αχ, αυτές οι ποκαμίσες μου αρέσουν πολύ. Πάλι καλά. Θα τις κατσιάσεις. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ποκαμίσα είναι αυτό. Μ' αρέσει. Και θα το σετάρω με τη μοβ την ποκαμίσα. Ναι. Άλλο. Θέλει να το δεις μαζί με το μπουφανάκι το κόκκινο. Και τα τρία μαζί. Ναι, αμέ. Όχι. Μια φορά να πεις και ένα ναι. Για να δω και εδώ. Μου άρεσε και αυτή που καμίσα. Θέλω και ένα μαύρο παντελόνι, δερμάτινο. Είναι που δεν ήξερε τι θέλει. Κοίτα, υπάρχει κάτι τέτοιο που είναι δερμάτινο μπροστά και πίσω είναι κανονικό. Ναι, μου αρέσει. Αυτό, να το κάνω σε... Με αυτό. Styling. Θα συνδυάσω, όπως είπες, αυτό με αυτό. Ναι. Και αυτό με αυτό το δερμάτινο από πάνω. Ωραία. Άντε να δούμε. Μου άρεσε και αυτό. Είναι φόρεμα, έτσι. Είναι πουκαμίσα. Μπορείς να βάλεις με τη ζώνη στη μέση. Και ένα παντελόνι. Ναι, μου αρέσει και αυτό. Αυτά. Πάω να τα δοκιμάσω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έτοιμο το πρώτο σύνολο. Νομίζω είναι καταπληκτικό. Όπως εσύ. Ναι, μου αρέσει πολύ. Μου αρέσουν τα δερμάτινα παντελόνια. Μου αρέσουν τα δερμάτινα τζάκετ. Η πουκαμίσα. Η πουκαμίσα εκπληκτική. Φανταστική. Φανταστικά κομμάτια. Η πουκαμίσα είναι ωραία, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα μοτίβα δεν προσθέτουν στην φινέτσα σου και δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις να πεις κάτι. Και η μπλούζα. Και το καφέ με δερμάτινο τζάκετ που ήθελα να σηκώσει λίγο τα μανίκια και το μαύρο παντελόνι θα μπορούσε να το βάλει ένα πρωί, να πας να κάνεις τις δουλειές στην τράπεζα, στην εφορία κτλ. Μην πας από το έτσι, τόσο ζουμερή πληθωρική γυναίκα που είσαι, κρίμα. Χρωματικά είναι τέλεια. Μου αρέσει το καφέ με το μαύρο, το μπέζ. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Μπορείς να πας παντού με αυτό το στυλ. Είναι ok να πάμε για καφέ με αυτό, Ρενάτα μου. Δεν είναι για το θέμα μας. Θέλω κάτι πιο στραφταλιζέ για σένα. Θέλω λίγη βοήθεια! Με τρόμαξες! Αυτό δεν μου κάνει! Παναγία μου! Μισό λεπτό! Το έχω σε γκρι! Ναι, ναι, φέρτο! Μ' αρέσει! Ορίστε! Ευχαριστώ! Για να σε δω! Color blocking! Yeah! Έτοιμη και με αυτό το σύνολο! Μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός! Κόκκινο με μοβ! Και τζιν! Είναι στο στυλ μου! Και το πουκάμισο μου αρέσει! Δεν μου αρέσει πως σε κοιτάς! Πάρα πολύ ωραίο σετ. Πολλά μαζί.
κόκκινο, μοβ και γκρι. Κοίταξε, στέκει. Αλλά θα προτιμούσα χωρίς το κόκκινο τζάκετ. Το μοβ με το γκρι μου αρέσει πάρα πολύ με ένα μαύρο σακάκι από πάνω. Αλλά και πάλι, δεν μιλάμε για ένα βραδινό look και φαγητό, αλλά για ένα πρωινό μεσημεριανό άντε και απογευματινό look. Αυτό είναι και για ποτό και για φαγητό και για κρασί και για βράδυ. Τι φαγητό? Να πας με τα φίλες σου, με το αγόρι σου. Ναι. Σε ένα καλό εστιατόριο να φας μια πίτσα. Τόσο καλό. Ένα πιτόγυρο με τζατζίκι και κρεμμύδι, ρε αδερφέ. Κάτι να φας. Και για πίτσα να πας. Και για σουβλάκι να πας. Και μετά δεν χωράς. Αυτά μην τα βάλεις όμως, δεν είναι ωραία. Τρώω και τζατζίκια, τρώω και σκόρτα και κρεμμύδια και όλα τα τρώω εγώ. Μη στεναχωριέσαι. Αχ, γεια σου, αγάπη μου. Αν είναι μερακλής ο άνθρωπος, πίτα απ' όλα. Θα πήγαινα μόνο για φαγητό, άλλωστε φαίνεται. Όχι. Δεν θα πήγαινα για ποτό, για φαγητό καλά είναι. Εγώ θα καθόμουν μέσα και θα παράγγελνα μια πίτσα με αυτό. Καλά τα λέω εδώ και με χαλαρή. Πόσο χρόνο έχω? Μία ώρα και 15 λεπτά. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Τρέξτε το λίγο, γιατί μία ώρα και 15 λεπτά είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρεις τι θα παίξει και με τους φακέλους. Για τρέξε λιγάκι. Καλέ, ξέχασα. Τι, το φούρνο? Κορίτσι, θέλω ένα μαύρο κολάν. Αισιόδοξη. Για να το συνδυάσουμε την πουκαμίσα μου. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ναι, μου αρέσει. Και θέλω να βρούμε και γρήγορα ένα ακόμα σύνολο. Μαζί. Α, και θέλω και μαύρο τζάκετ. Οκ. Ορίστε το τζάκετ. Για να δω. Ναι, αυτό μου αρέσει. Και ένα ακόμα σύνολο. Θέλεις να δούμε το φορεματάκι? Για να δω. Ναι, δώσε μου αυτό. Ωραία. Να το βάλουμε λίγο κολλάν από κάτω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το Θεό. Τρέχω γιατί δεν έχω χρόνο. Καλά που το θυμήθηκες. Α, ροκ τυπάκι, Ρενάτα. Νομίζω αυτό το σύνολο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι φανταστικό. Η πουκαμίσα καταπληκτική, το δερμάτινο καταπληκτικό. Yeah. Το παντελόνι υπέροχο. Ναι, είναι... Τι? Σούπερ. Μ' αρέσει πολύ το σομιζιέ, το ρόμπ σομιζιέ που έχεις επιλέξει με το λαχούρι. Αυτό που θέλω να δω είναι μια ζώνη δερμάτινη στη μέση, στενά σφιγμένη. Και τι ωραία ιδέα από κάτω, να βάλεις δερμάτινο κολάν. Το βρίσκω φοβερό. Πρόσεξε, μην μου βάλεις γόβα, πέδιλο, μποτάκι ή αυστηρά. Πολύ ωραία. Μία μηχανή μου λείπει μόνο, αλλά... Ξυρίσματος. Αφού κάποιος είπε ότι μου την πάρει δώρο. Ω, ραβωνιαστικός μου. Άκουσα, ραβωνιάρη. Δεν το ξεχνάς αυτό. Εσύ σίγουρα όχι. Αχ, Ρενάτα, τη χερούλα. Εμάς μπορεί να μας πάρει μινιατούρα μηχανή. Αλλάξτε άντρες. Το τζάκετ είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι σε αυτό το σύνολο. Βάλ το με κάτι άλλο, ανέβασε τη μηχανή και πήγαινε όπου θες. Στην Κατερίνη, ας πούμε. Αυτό τι είναι? Είμαι έτοιμη και με αυτό το σύνολό μου. Α, είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Πολύ ωραίο ύφασμα. Ωραίο κομμάτι. Με το δερμάτινο από μέσα. Καταρχάς σου πάει το tropical motivo. Δεν μ' αρέσει που είσαι από μέσα το δερμάτινο κολάν, εννοείται. Τέλεια ιδέα από πάνω το δερμάτινο τζάκετ και να μου το βάρεις με μπότα. Μ' αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Το βρίσκω πολύ γκλάμουρος. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου πάει. Και είναι και κυριλέ chic. Πώς? Ροκ. Άσε που αναδεικνύει και τα 2 μέτρα πόδια μου. Αυτό που το πας. Κάνει και ψηλή. Σκλεναρίκοβα. Το κολάν γιατί μου το έχεις βάλει από μέσα? Το προτιμούσα φόρεμα. Μόνο του, χωρίς το μαύρο είναι το κολάν. Μ' αρέσει το κόψιμο που έχει το φόρεμα. Δεν μ' αρέσουν όμως τα χρώματα. Δεν νομίζω ότι δένουν ωραία μεταξύ τους. Τέλος τα ρούχα, Ρενάτα. Πάμε να τα πάρουμε. Τι σας οφείλω? 179 ευρώ και 90 λεπτά. Μάλιστα. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Και να πω ότι εξήσε. Με γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λεπτά και 54 δεύτερα ακόμη, Ρενάτα. Μήπως δίψασες? Α, τη δροσιά του να έχεις. Πάμε τώρα να δεις τα παπούτσια σου. Σε θέλω σεξι. Μίλησέ μου. Γεια σας. Λοιπόν, θα ήθελα ένα παπουτσάκι. Εδώ ή πακέτο. Γιατί της εποχής. Μάλιστα. Κάτι άνετο θέλω. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, έχω κάτι για σας. Πρέπει να μου διαλέξετε ένα φάκελο. Πάρε την αριστερά. Όλες δεξιά παίρνουν. Ποιο να πάρω. Θα διαλέξω το δεξί. Μάν μου, ρε, να το μια φορά να μ' ακούσεις. Και ποιον ακούει. Τέλεια, αλλά... Δεν το ανοίγουμε τώρα, θα το ανοίξουμε μετά. Εντάξει. Πάμε να δούμε τα ναι, παπούτσια. Φυσικά. Τι ψάχνετε περίπου?
Είμαι ήδη ναι. σε καλό δρόμο. Τέλεια. Θέλω αυτό. Μου άρεσε πολύ. Θέλω και αυτό. Τέλεια, τα καουμπόικα. Ναι. Θα ήθελα, λένε. Και αυτό. Ωραία. Τι νούμεράκι φοράτε? 39, φέρε μου. Ωραία. Φέρε μου. Τέλος πάντων, κάθισε να στα φέρει. Ορίστε, αυτό είναι το πρώτο παπουτσάκι που μου ζητήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Για να δούμε. Για να δούμε. Όπο καταπληκτικό κομμάτι. Ναι, μπράβο. Πολύ ωραίο παπούτσι. Είναι πολύ στο στυλ μου. Άνετο, μαλακό. Ωραίο κόψιμο έχει στο... Στο? Βέτου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ροκ. Πάρα πολύ ωραίο μαύρο ποτάκι, τύπου country, κροκό, αγαπημένο. Δεν έχει πλατφόρμες, τακούνες, όγκους. Είναι τέλειο. Ωραίο είναι το ποτάκι σου, μου αρέσουν τα κοψίματα. Είναι ένα cowgirl. Oh. Καλό είναι. Καλό είναι. Ορίστε, σας έφερα και το δεύτερο ζευγαράκι, το λευκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα και το λευκό. Καλά με την Τζέιν. Πολύ ωραίο παπούτσι, λευκό. Μου αρέσει το λευκό το κοβόικο πολύ. Γελαδάρισα. Είναι πολύ τάση και θα μου άρεσε πολύ με το κόκκινο κρέγιον που έχουμε σαν θέμα. Αυτά τα μποτάκια μου κάνουν λίγο σφακιανό κριτικό, λίγο πριν τις χορευτικές επιδείξεις. Δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αν είναι κυκλοφορήσεις μόνο με παπούτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τις πετάς τις πόντες σου. Γλυκούλα. Εντάξει, εμείς στη Θεσσαλονίκη ντυνόμαστε λίγο τι καλύτερα, ε. Μα δεν το βλέπω. Δίκιο δεν έχω. Στην Κατερίνη δε, χαμός. Στην Αθήνα. Οι Αθηναίες ρε κορίτσια, ντύνεστε πολύ απλά. Δεν κάνετε πινελιές, τσαχπινιές, τζιτζιμπρόνια, τζιτζιμπράγκαλα, κοκοκόψαρα, τίποτα δεν βάζετε. Πώς. Για τις Θεσσαλονικές δεν έχω να πω κάτι. Τις Κατερινιώτισες τις γνωρίζω ακόμα. Α. Αλλά σαν τις Αθηναίες δεν έχει κορίτσι μου. Σύραξη βορανότου. Πόσο χρόνο έχω? 38 λεπτά και 16. 38 λεπτά! Ναι! Ρενάτα, σε παρακαλώ λίγο πιο γρήγορα να προλάβουμε παπούτσια και αξεσουάρ. Ρέξε λίγο, αγάπη μου. Και λίγο πιο χαμηλά τη φωνή, να πω εγώ. Και αυτά εδώ είναι το τρίτο ζευγαράκι. Πάρε και αυτά εδώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ας δοκιμάσω και τα κοκκινάκια. Αν και είναι καστόρ. Δεν βαριέσαι. Για πες. Όπω, τέλεια. Τι? Είναι λαμπερά, έχουν στρας, σαν βασίλισσα τον στρας κι εγώ. Μ' αρέσει που είναι κόκκινο, μ' αρέσει που έχει χοντρό τακούνι, εντάξει τα στρας δεν το συζητώ, φυσικά και μ' αρέσουν και πιστεύω ότι αυτό το παπούτσι είναι σίγουρα Ρενάτα. Αυτό είναι τα μάμια βραδινή έξοδο, βγαίνεις έξω και τα κάνεις όλα μπουρλότο, φωτιά. Α, τρόμαξα. Μπουρλότο θα βάλω να το κάψω, Ρενάτα μου, όχι, δεν μου αρέσει, τι σου κολακεύει το πόδι, τι είναι αυτό το στρας, δεν είναι σωστό το μήκος, όχι, βγάλ το. Πάμε, Ρενάτα, επόμενο μαγαζί. Φαντάζομαι τώρα που σε βλέπουν στο δικό σου κατάστημα γίνεται όχαμος. Θα σου στείλω και τις θείες μου από την Καστανιά. Δίπλα είναι. Κουλ τη βλέπω. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω ναι. ένα παπούτσι. Ποτάκι, μποτίνι. Μποτρίνι. Κάτι τέτοιο. Τέλεια. Πριν όμως ξεκινήσουμε, γνωρίζω ότι έχετε μέσα στη τσάντα σας ένα φάκελο. Θα θέλετε να τον ανταλλάξουμε με αυτόν που έχω εγώ? Ναι. Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Για να δούμε τι θα ανταλλάξει. Σφάχτης. Τι παιδί μου. Όχι, θα κρατήσω το δικό μου. Όχι, να μην τον κρατήσεις, να πάρεις τον άλλον. Ας ανοίξουμε να δούμε τι έχει ο δικό μου. Ας ανοίξω κι εγώ τον δικό μου. Να τους μετρήσετε. Συν 9 λεπτά! Μπράβο, Ρενάτα! Πάρα πολύ ωραία. Τον χρόνο στο Shopping Star τον χρειαζόμαστε πάντα όμως. Δεν έχει υπάρξει μία φορά που να μην μας έχει σώσει τη ζωή. Μία 16. Είχα προαίσθημα. Άρα, Ρενάτα! Μπράβο, Ρενάτα! Πέτυχες το σωστό φάκελο. Συγχαρητήρια. Να τα αξιοποιήσεις σωστά. Με γκρίνια δηλαδή. Πάμε γρήγορα όμως. Θέλω να δω ένα ποτάκι. Ναι. Να ροκάρει λίγο. Θες να σου στείλω τον Bruce Springsteen. Ίδιο ύψος έχει κι αυτός. Συγγνώμη, αφεντικό. Ναι, μου αρέσει. Τέλει. Σε 38 το θέλω αυτό. Ωραία. Άλλο. Μετά είναι και αυτό. Και αυτό μου αρέσει. Τέλεια. Σε 39, όχι 38, συγγνώμη. Ωραία. Okay. Το χρώμα υπάρχει και σε αυτό το χρώμα. Και αυτό ταιριάζει. Oh.
Δώσε μου αυτά τα δύο τα μαύρα. Πάλι ενικός. Και τι άλλο να δω, τι άλλο να δω. Τι άλλο, τι άλλο. Είναι κακό και εκείνο το χρώμα. Και εκείνο και το χακί, φέρε μου σε 39. Φέρε μου. Α, τελεία. Ευχαριστώ πολύ. Αχ, θα τελειώσει η εκπομπή και θα μου λείψεις. Φανταστικό. Μίλησέ μου. Ναι, είναι κόσμημα πάνω στο πόδι. Έχει τέλεια μύτη, ωραία τρούκς, ωραίο τακούνι, ευκολοφόρητο, υπέροχο. Ολόσως το τακούνι. Μ' αρέσει και το κόψιμο στο πλάι, τα τρούκς, το αγαπημένο σου. Πολύ ωραίο για σένα. Και δεν κόβει τίποτα. Είναι τέλειο. Άνετα μπορείς να χορέψεις και σε ποντιακό γλέντι μπορείς να πας. Εκεί τι χορεύετε? Χορεύεις και ένα κότσαρι και κότσιρα και τίποτε άλλο και γρήγορα γρήγορα πας και καμία κούραση και πετάς με αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Και κότσαρι, κότσαρε μας ό,τι θες. Τι άλλο θες? Από ποντιακά μέχρι τσιφτετέλια. Άμα δεν χόρευες εσύ κούκλα μου, ποια θα χόρευε το shopping star? Εσύ που ακούς μόνο Beatles. Α, θα τέλεια. Θα το άλλο γαράκι. Τέλεια, πάρε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ρενάτα έχεις ανέβει πάρα πολύ. Συνέχισε έτσι. Μίλα. Τέλειο κομμάτι, τι να πω. Τα κάλαντα. Φανταστικό. Έχει ωραία μύτη, ωραίο πηγούνι. Κόπο, τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Μ' αρέσει και αυτό το ποτάκι, μου κάνει λίγο πιο πρωινό βέβαια. Οι προηγούμενες επιλογές σου είχαν και ένα λουξ. Τελικά αποφάσισα που θα πάω. Θα πάω. Πού? Σε ένα μπιστρό μπαρ. Ναι. Να πιω ένα κόκκινο κρασί. Ζεστό. Ζεστό. Και να παρακύλω και μία πιατέλα με κασέρια, σαλάμια, πικάντικα. Κάτι light. Πολύ ωραία φάση. Ρενάτα, πεινάω. Μη μου λες κάτι τέτοιο. Θα έρθω να σου πάρω το φαγητό. Σαλάμια και κασέρια. Καλή όρεξη. Θες και χορό, τρομάρα σου. Μην αγχώνεσαι, θα σου δώσω εγώ τύπια την κράπα. Πατάς μητούλα κάτω, τραβάς γαμπούλα και όλα καλά μετά. Σας έφερα το ευχαριστώ, επόμενο. Ευχαριστώ, πάρε αυτά. Τι να κάνω. Τρέχω όλη μέρα για ψώνια ή καψέρι. Μιλάμε για μαρτύριο, ε. Σου πέρασε. Α, έφυγε, εντάξει. Α. Νόστιμο κι αυτό. Σαλαμάκι. Καλά, μα έχεις ωραίο πόδι, ρε παιδάκι μου. Όλα ωραία είναι. Πω, παπουτσάρα. Γκρέζ, σουέτ, με ασημένια τρούξ και τα κουνάκι. Πάρα πολύ ωραίο για το πρωί όμως. Με μάτια ξανά. Με ματιάξατε, κορίτσια, και έπαθα κράμπα. Το βρήκες. Κάτι παθαίνω όλα στα πόδια μου αυτές τις μέρες. Κανονίστε. Τη βάψανε. Με φάγατε. Αλλά είμαι μία τσαούσα τσακλού. Εμείς δεν σε έχουμε ματιάσει. Όχι, αποκλείεται. Εμείς λέμε τα καλύτερα για σένα και σου ευχόμαστε να τα πας καλά. Εγώ πάντως όχι, άλλες δεν ξέρω. 23 λεπτά ακόμη για την τσακλού τη Ρενάτα. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων όμως. Τι σας οφείλω? 79 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Και γεια σας. Φύγαμε, Ρενάτα. Τα αξεσουάρ σε περιμένουν ζεστά, ζεστά και λαχταριστά. Μην κοιτάς γύρω-γύρω. Σε θέλω στοχοπροσιλωμένη. Όπως είσαι στα μπιστρό μπαρ της Κατερίνης. Θα ήθελα να δω, ναι, μια τσάτα, αξεσουάρ, δεν ξέρω τι. Ελάτε να σας δείξω εγώ. Έτσι έλεγες και πριν, αλλά μετά έχεις απαιτήσεις. Λέγε τσαούσα πόντια. Μου αρέσει αυτή εδώ. Ωραία τσάντα, βολική, κρατιέται άνετα, έχει αρκετό χώρο μέσα. Για πράγματα. Τι πράγματα? Ναι, είναι πολύ όμορφη. Πάναπλη τσάντα, μαύρη, δερματίνη, αλλά δεν μου κάνει πολύ βραδινή. Μία τέτοια είχε η γιαγιά μου. Από το Βυζάντιο. Θέλανε να μου την αφήσουν εμένα όταν έφυγε, αλλά την έδωσα στη θεία μου. Όχι, δεν την κράτησα καν. Ούτε για ενθύμη. Πολύ ωραία τσάντα και αυτή εδώ. Ναι. Εξαιρετική, κρατιέται πάρα πολύ εύκολα. Ούτε μεγάλη, ούτε μικρή, είναι ακριβώς μεσαία. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, απλά το μέγεθός της είναι λίγο απογορευτικό για βράδυ. Αλλά αν πας για ένα χαλαρό ποτό με το κόκκινο στο κραγιόν, μπορεί μετά τη δουλειά να έχεις συνεχίσει το ποτό σου. Ή το μπιστρό σου, όπως έχεις πει εσύ. Τι θες τη μεγάλη τσάντα, κούκλα μου? Τι θες να βάλεις μέσα, τα κασέρια και τα σαλάμια, τα πας σπίτι σου? Πάρε και μια πιο μικρή. Shoplifter. Για να δω και τα μπιζού, τα σκουλαρίκια μου. Έλα, τα βραχιόλια, τα δαχτυλίδια, πω, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις εδώ πέρα. Είδες που σε φέραμε στα καλύτερα. Ω,
Όμορφο αυτό το σκουλαρίκι. Ταιριάζει πολύ με αυτό που ψώνισα. Πολύ ωραία επιλογή. Πάρα πολύ ωραία πετραδάκια, ανθρακή, απλά, μια χαρά, κλασικά. Προτιμώ τα πολύ διακριτικά και τα πολύ μεγάλα. Είναι πάρα πολύ διακριτικό για σένα. Σε θέλω με κάτι πιο φανταχτερό. Μην την πριζώνεις. Κρίκους. Μεγάλη κρίκη, μου αρέσουν οι μεγάλοι κρίκοι, τόσο μεγάλοι. Είναι εντυπωσιακοί, είναι κλασάτι και πάνε με όλα. Ωραία η κρίκη. Λεπτή, ασημένη, μεγάλη, μια χαρά. Δεν συνηθίζω να φοράω κρίκους. Κορίνες. Σε αυτό όμως το ντύσιμο μπορεί να φορέσω. Περιμένω να φορέσεις κάτι τέτοιο. Ναι. Μια χαρά είναι. Πόσο χρόνο έχω? 7 λεπτά και 20. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε χρόνο να επιλέξεις κάτι καλύτερο. Βραχιόλι. Βραχιόλι έχει και ατσάλι εδώ πέρα. Ναι. Ατσάλιγο. Και εδώ είναι σε μαύρο και ατσάλι είναι και αυτά εδώ πάνω. Δεν θα φύγουμε ποτέ. Θα ήθελα αυτήν εδώ πέρα. Τέλεια. Αυτήν. Αυτή. Αυτή το είπαμε. Δεν βγαίνει. Ορίστε. Μίλησέ μου. Εξαιρετική. Πολύ όμορφη χειροπέδα, πολύ μοδάτη. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει που είναι ιδιαίτερη, που κάτω είναι στρογγυλή και πάνω είναι τετράγωνη. Τα φοράω τα ιδιαίτερα κοσμήματα και μου πάνε πάρα πολύ. Το κατάλαβα. Τώρα αυτή η χειροπέδα τετράγωνη μου κάνει λίγο... Τι μου κάνει, πέταλο. Καλέ, αυτό σαν τα πέταλα που βάζουν στάλο στο χωριό μου είναι. Ας το κάτω βρει, Ρενάτα. Όχι, όχι, όχι. Kids, kids, kids. Ρενάτα, χάσαμε. Ωραίο και αυτό το βραχιόλι, λεπτεπίλεπτο. Ταιριάζει με το θέμα μου. Μου αρέσουν και τα κυκλάκια που έχει. Μου αρέσει που δεν φαίνεται πως κουμπώνει. Μυστικό. Ναι, είναι όμορφη. Είναι πολύ λίγο αυτό για σένα, Ρενάτα μου. Απλό βραχιολάκι, πρωινού τύπου όμως. Δεν θα το φόραγα για βράδυ. Τι σας οφείλω? 67 ευρώ και 70 λεπτά. Ορίστε η απόδειξή σας. Η ψυχική οδύνη δωρεάν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε, Ρενάτα. Φύγαμε. Επιστρέφουμε στο πλατό. Άλεξ, τι έπαθες? Είπα κι εγώ. Για πες μου τώρα πώς πέρασες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ψώνισα αυτά που ήθελα. Βρήκα τα κομμάτια που μου άρεσαν, μου τέριαζαν τέλεια. Και φυσικά όλο αυτό μαζί με το κόκκινο κραγιόν μου. Ποια θα είναι η πιο αυστηρή μαζί σου? Πιο αυστηρή κριτική νομίζω θα μου κάνει η Ήρυδα. Ναι. Αλλά θα την αντιμετωπίσω όταν θα δει την εικόνα μου. Μέχρι να δει την εικόνα σου, πάμε στο σαλόνι μας να ακούσουμε τα σχόλια των κοριτσιών. Με αυτό το φιδίσιο φόρεμα, ανατρίχιασα τελείως, δεν μπορώ. Δεν έχουμε λόγια να πούμε. Εγώ τι είπα, φιδίσιο κορμί, μέσα σε φιδίσιο φόρεμα, δεν μπορώ. Καθόλου. Δεν ξέρω εσύ, Ήρυδα μου, πώς το είδες. Δεν μου άρεσε καθόλου. Εμένα δεν μου άρεσε και τόσο πολύ το Snake Effect και μάλιστα το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε. Ναι. Οπότε όχι. Το χρυσαφί, αυτό... το οποίο ήταν μέχρι το γόνατο, το με το κοντό μανίκι. Κολλάκι εδώ πάρα πολύ το σώμα της, μου άρεσε απίστευτα, ήταν καθαρά Ρενάτα αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, ακριβώς, νομίζω ότι δεν φόρεσε κάποιο άλλο, αυτό ήταν, έγραφε Ρενάτα. Η Ρενάτα άφησε ιστορία στο Shopping Star και πρόλαβε να αγοράσει τα πάντα, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Τώρα φυσικά είναι η ώρα για χτένισμα και μακιγιάζ. Μόνη της γελάει. Γεια σου, Ρενάτα! Γεια σου, ποντιά μου, γεια σου! Καλή επιτυχία! Ωρα να βάπτω. Θα βγάλω τα γυαλιά μου όμως. Ναι. Ήρθε η ώρα να βάλω το πράιμερ. Τυχερό πράιμερ. Έτσι, σαν την προσευχή. Το κάνω σαν βάση. Γρήγορη. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρει, παιδί μου, ξέρει. Θα δούμε τώρα την... το επάγγελμά της είναι αυτό, άλλωστε. Συνεχίζω με το make-up. Με το δάχτυλο. Σαν το δαχτυλάκι δεν έχει. Κάτι σαν τη Χαλκιδική ένα πράγμα. Πάλι στα βρωτά. Τον παίρνουμε μαθήματα τώρα. Δεν κρατά σημειώσει. Να ακολουθούμε στην Κατερίνη. Πρέπει να κλέψετε την τέχνη της. Θα βάλω και λίγο κονσίλερ. Κονσίλερ. Θα το ενώσω. Το χέρι έχει λωρίδα από τον ήλιο. Με το make-up εδώ πέρα. Καλά, εντάξει. Τι?
Μαγικά κάνω. Α, καλά. Κάνει πολλές σωστές κινήσεις πάντως για να το απλώσει. Πόσο χρόνο έχω? 16 λεπτά. Ω, έχω. Τι? Λοιπόν. Βάζω λίγο στο μάτι μου τώρα. Τι? Χακί, καφέ. Πολύ δεν είναι? Όχι πολύ, πολύ λίγο, ίσα ίσα. Να κάνει μια σκιά. Θέλω κάτι εντυπωσιακό από σένα στα μάτια. Σμόκι το βλέπω. Θα το σβήσω με μπέζ σ' όλο το μάτι. Ναι. Γύρω γύρω. Όλοι. Κάπου με παραπέμπει εμένα αυτό που πάει να κάνει. Σε θρίλερ. Θέλει να ροκάρει λίγο. Τώρα δίνω φως πάνω στα μάτια και στην εσωτερική γωνία. Ωραία. Don't try this at home. Με την μπέζ τη σκιά μου. Και σβήνω και εδώ πάνω. Ίσα ίσα να δώσει ότι εδώ έχει κάτι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν θα ήθελα σμόκι να πω την αλήθεια. Δεν θα ήθελα πολύ να τονίσει έτσι σκληρά τα μάτια. Δεν ήθελα να τα κάνει σκληρά. Θα συνεχίσω. Πού? Να βάψω λίγο το μάτι μου μέσα. Με τι μολύβι? Μαύρο μολύβι, γιατί τα πράσινα μάτια θέλουν μαύρο μολύβι. Νόμιζα μπλου μπλεφαρίδες. Τα μικρύνεις πολύ έτσι τα ματάκια σου. Ναι. Το βάλεις πολύ μέσα το μολυβάκι. Θα συνεχίσω. Με τι? Με το φρύδι μου. Εκεί ψηλά. Θα κάνω κάποιες... Στην πίνδο. Λεπτομέρειες. Μην βάλεις κι άλλο φρύδι, όχι άλλο φρύδι. Φρικάρανε. Θα βάλω. Κι άλλα. Βάζεις, πες. Εγώ δεν είπα τίποτα. Έλα, ναι. Δεν εμποδίζω μια επαγγελματία σαν και σένα. Και μολύβι κάτω και eyeliner πάνω. Άμα δούμε πού θα το πάει. Άμα είναι να ρωτάει, εντάξει. Πώς άραξε έτσι η ρίδα. Καλέ, κάτσε καλά. Ήρθε η ώρα για τη μάσκαρα. Το μαλλί τι φάση? Θα χρησιμοποιήσω αυτό το καθρεφτάκι. Ωραία. Έλα, βλεφαρίδα. Δώσε, βάλε μπόλικη. Μεγάλες βλεφαρίδες, ναι, έχουν ωραίες. Ναι, και έχει πολύ ωραία μάτια. Συγκλονιστικό. Και αυτά τα μάτια έγινε, λέει, μελαχρινή. Βάζω περίγραμμα χιλιών κόκκινο. Ωραία. Ποια είσαι, ο Γιακούμπ? Και από πάνω, ε. Δεν σε βλέπω ευχαριστημένη. Τέλεια. Βάζω το κραγιόν μου πρώτα από το ρούζ, για να δώσω μετά την ένταση που θέλω στο ρούζ. Κάνει τσαχπινιές, ρε, να το βάζεις πρώτα το κραγιονάκι και μετά θα βάλει το ρούζ, να δει πως χρειάζεται, ανάλογα το κραγιονάκι. Να μια ιδέα, λοιπόν, που πρέπει να ετοιμάσουμε εμείς που δεν ξέρουμε. Πόσο χρόνο έχω? 8 λεπτά και 20. Τέλεια. Με τι συνεχίζουμε? Τώρα βάζω ρούς, απόχρωση, κοκκινοπή και λίγη τερακότα. Οκ. Μίξ. Θα το σβήσω με την πούδρα. Το μαλλί μου θυμίζει σαμουράι. Σβήνω. Το έβαλε για να το βγάλει. Είναι εφαιρετική μέθοδος όταν εφαρμόζεις κάτι. Και έχω τελειώσει αυτό το πρόσωπο. Αμάν. Πάμε στα μαλλιά. Πόσο μακριά, ε. Τα μαλλιά μου θα τα κάνω ίσια με τη μασιά. Ισιωτική. Θέλει να το περιποιείτε, βάζει λάδι, βάζει διάφορες μάσκες κλπ. Και τέτοιο μαλλί θα το άφηνα. Δεν θα το έπιανα κόκκινο πίσω. Μια κοκκίδα δηλαδή δεν θα την έκανα. Θα το περάσω λίγο γρήγορα, γιατί δεν μου αρέσει να καίω τα μαλλιά μου. Να καίς εμάς. Αν το έκοβε πιο κοντό, το ύψος των ώμων, θα της έδινε άλλο τύπο. Τώρα θα με χάσετε για λίγο, θα σκύψω. Ακατάλληλο δι' ανηλίκους. Hey, op. Ένα τόσο πολύ μακρύ μαλλί είναι ένα μακρύ μαλλί, τέλος. Ή που θα είναι κοτσίδα ή που θα είναι κάτω. Στίβια Τζόγλου. Δεν έχεις επιλογές με να το χτενίσεις με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω η Δημητρούλα συμφωνεί. Αλληλεγγύη. Σίγουρα. Δίνω λάμψη τώρα εδώ πέρα. Ναι. Μου αρέσει η λάμψη στα μαλλιά πάρα πολύ. Εδώ σε λοιπόν. Κοιτάζεσαι στο καθρέφτη και απολαμβάνει τον εαυτό σου. Στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι, έλεγε το άσμα. Τελείωσα. Δεν διαφωνώ να έχεις μακρύ μαλλί, απλά να είναι λίγο πιο καλοπισμένο, να υπάρχει ένα κούρεμα, να υπάρχει κάτι, να υπάρχει τέλος πάντων. Πάρα πολύ μακρύ.
Το κόκκινο κραγιόν σου πάει πάρα πολύ. Έχεις πολύ ζεστό χαμόγελο. Είναι ωραίο. Η Ρενάτα μπορεί και χωρίς τα γυαλιά της. Και αφού βάφτηκε και εκτενίστηκε, είναι έτοιμη να λάμψει την πασαρέλα. Θα βγω στην πασαρέλα να τις τρελάνω, να τις καταπλήξω. Και να βγω και η νικήτρια. Ω, με υψηλές βλέψεις η Ρενάτα σήμερα στην πασαρέλα του Shopping Star. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να πείσει τις αντιπάλους της. Οι οποίες έχουν λάβει θέση. Λες και περιγράφω αγώνα γκόλφ είμαι. Πάμε Ρενάτα, για την Κατερίνη ρε γαμώτο. Α, κάτι έκανες. Η άλλη με το καπέλο σαν ταχυδακτυλουργός. Έχει αυτοπεποίθηση η Κατερινιώτισσα. Ω, θα βγάλει κιόλας. Ρενάτα μου, αεράτη μου Ρενάτα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από πάνω ως κάτω. Τα μαλλιά είναι υπερβολικά. Είτε τα κάνεις κότσο, είτε τα κάνεις κοτσίδα, είτε τα αφήσεις κάτω, είναι όλο μια υπερβολή και ένα βάρος. Το μακιγιάζ είναι ωραίο βραδινό, το κόκκινο κραγιόν σου πάει πάρα πολύ. Τα γκρι πετραδάκια που πήρες στα αυτάκια σου είναι ό,τι πρέπει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ρο ψωμιζιέ που επέλεξες. Έχει λαχούρι. Κάνει σέβετης, θα άφηνα ένα κουμπάκι ακόμα ανοιχτό, γιατί όταν έχουμε πλούσιο μπούστο δεν το σφίγγουμε. Επίσης, θέλω να φανεί και λίγο δέρμα, γιατί όχι. Πολύ ωραία ιδέα που από κάτω έβαλες δερμάτινο κολάν. Μ' αρέσει το δερμάτινο τζάκετ. Η τσάντα είναι λίγο μεγάλη για βράδυ. Ωραίο και το μποτάκι. Μια χαρά. Μπράβο σου. Ρενάτα, συνέχισε έτσι. Παρασύρθηκε από το ρυθμό η Τόνια. Πώς ήταν η εμπειρία της πασαρέλας, για πες μου. Στην πασαρέλα πέρασα υπέροχα, τέλεια, το διασκέδασα, πετούσα, φυσούσα. Ήθελα να ανέβω πιο πάνω από την πασαρέλα. Η Ρενάτα πάνω στην πασαρέλα το απείλαυσε τέρμα. Το απείλαυσε. Νομίζω πως η πασαρέλα είναι ακριβώς αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Τότε κακώς δεν πήγε στο Next Top Model. Για να δούμε πόσα πλήρωσε το μοντέλο μας. Για το σεμιζιέ έδωσε 68 ευρώ, για το παντελόνι 32. Το τζάκετ κόστησε 79,90, τα μποτάκια 79 ακριβώς, η τσάντα 49,90 λεπτά, τα σκουλαρίκια 7,90 λεπτά και το βραχιόλι 9,90. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 326,60 λεπτά και της έμειναν 23,40 λεπτά. Όμορφή μου Πόντια, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πριν με πεις, θα σου πω. Ναι. Επειδή σε έχω συνηθίσει πολύ λαμπερή με αυτά που μας έδειξες, λίγο μουντή μου φαίνεσαι για την έξοδο στο μπιστρό με τη φίλη. Μπρε Ελένη, τι λάμψεις στο μπιστρό, το μπαρ, γίνεται. Μ' αρέσεις, γενικά, μου χαλάνε κάποιες λεπτομέρειες. Ήθελα λίγο πιο έντονο το βραχιόλι σου, ας πούμε. Το ήθελα να έχει λίγο περισσότερο λάμψη. Είσαι λίγο σκοτεινή. Δεν αισθάνομαι καθόλου σκοτεινή. Ίσα-ίσα αισθάνομαι λαμπερή. Φοράω την υπέροχη πουκαμίσα. Και είναι όλα πάνω μου όπως πρέπει. Πιθανόν η πόντιά μου λίγο να στεναχωρήθηκε. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Αλλά δεν θα ήθελα να μου κρατήσεις κακία Ρενάτα. Μου σ' αγαπώ. Γεια σου κούκλα. Με στεναχώρησες πάρα πολύ που δεν πήρες το χρυσό το φόρεμα. Σου πήγαινε απίστευτα. Ήσουν πανέμορφη. Λογικό είναι Δημητρούλα να σου άρεσε το χρυσό το φόρεμα. Αλλά κι εγώ στα νιάτα σου τα φορούσα αυτά και πετούσα. Δεν είναι από τα σύνολα που μου άρεσαν. Σίγουρα δεν σε τονίζει αυτό το χρώμα. Θα ήθελα να δω χρώμα πάνω σου. Τα παπούτσια έχουν μύτη. Και δεν σ' αρέσει. Και δεν μ' αρέσει η μύτη. Το μαλλί και το πρόσωπο είναι ολόσωστο. Το μακιγιάζου είναι υπέροχο. Η Δήμητρα πιστεύω ακόμα πειραματίζεται με το στυλ της. Δεν έχει βρει το στυλ που της ταιριάζει. Και την αρέσουν πολύ τα μπερδέματα. Θα το βρει όμως το στυλ της. Η Ρενάτα σήμερα πειραματίστηκε πάρα πολύ με το στυλ της. Ήταν τελείως έξω από τα νερά της. Σαν σύνολο ήταν καλό, αλλά δεν ήθελα να το κάνει. Ρενάτα μου, καλώς ήρθες. Θέλω να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ λαμπερή. Ευχαριστώ. Το κολάν ίσως θα ήθελε να είναι λίγο πιο πάνω, το μάζευες με κάποιο τρόπο, να αφήσεις λίγο αέρα μεταξύ παπουτσιού και κολάν για να φαίνεται λίγο πιο ομαλά το κόψιμο που έχει το μποτάκι, το οποίο εμένα μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που το
Είδα και θεώρησα ότι είναι μια πολύ ωραία επιλογή για σένα. Είναι ένα ωραίο look για να πας να φας το βράδυ και να βγεις με τη φίλη σου. Απλά δεν είναι αυτό που περιμέναμε από σένα σήμερα. Δεν ξέρω τώρα τι θα πω για την Τόνια. Ναι, την άρεσαν, ναι, δεν την άρεσαν, δεν κατάλαβα καλά. Η αλήθεια είναι λίγο πρέπει να την άρεσαν, γιατί είπε ωραίο το παπούτσι, ωραία η πουκαμίσα, σεβαστό όλο το στυλ. Μόνο το παντελόνι που ήταν λίγο πιο μακρύ από ό,τι το ήθελε, αλλά δεν γινότανε για ευνόητους λόγους. Το τζάκετ το δερμάτινο που επέλεξε μου άρεσε, το κολάν της ήταν ωραίο. Απλά ο τρόπος που συνδύασε μεταξύ τους τα στοιχεία, δηλαδή πουκάμισο και κολάν, δεν ήταν αρμοστό για μία βραδινή έξοδο. Ρενάτα, γεια σου. Φάνηκε ότι το απείλευσες εδώ πέρα στην πασαρέλα. Ναι. Το μποτάκι σου σίγουρα θα άρεσε σε μένα. Δεν μου άρεσαν τόσο πολύ τα τρουξ, αλλά για βράδυ σου να ταιριάζουν. Η πουκαμίσα δεν ήταν από τις επιλογές μου. Η αλήθεια είναι ότι σου ταιριάζει πάνω σου, σε κολακεύει. Θα προτιμούσα να μην βάλεις κολάν από μέσα. Ένα απλό καλσόν. Μου άρεσε περισσότερο, θα το έκανες πιο βραδινό. Ήρυδα, δεν είμαι τόσο τολμηρή να φοράω διαφάνειες και να είμαι με τα πόδια έξω και δεν μπορώ. Προτιμώ το δερμάτινο κολάν. Η τσάντα μου φαίνεται λίγο πιο καθημερινή για να τη βάλεις βράδυ στο μπιστρό. Θα ήθελα κάτι άλλο και το τζάκετ σου είναι απλό μαύρο τζάκετ. Ναι. Και εσύ, Ήρυδα, πήρες ένα μαύρο τζάκετ safe, κατά μαύρο. Εμένα τουλάχιστον έχει και λεπτομέρειες τρουξ, σχέδια. Είναι... Δεν ξέρω αν αυτό που της είπα της άρεσαν. Ρενάτα, είναι αυτή, δεν τη βρίσκεις πολύ εύκολα, είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Ελένη, στην οποία η Ρενάτα φάνηκε μουντή, ενώ είπε ότι θα ήθελε πιο έντονα στοιχεία στο σύνολο. Στη Ρενάτα έβαλα 6, γιατί θα την ήθελα πιο λαμπερή, έτσι μας είχε δείξει από την ντουλάπα της, από την κίνησή της, από το τι αγαπούσε και δεν μου έδειξε κάτι τέτοιο στην πασαρέλα σήμερα. Δεύτερη θα βαθμολογήσει η Δήμητρα, που θα ήθελε να δει φόρεμα αντί για παντελόνι και βρήκε το σύνολο υποτονικό. Στη Ρενάτα έβαλα 4. Δεν μου άρεσε η πουκαμίσα, δεν μου άρεσε το κολάν σε συνδυασμό με τη τσάντα. Μ' άρεσε το μακιγιάζ και τα μαλλιά της. Ήτανε τελείως όμως έξω φανερά της. Τρίτη θα κρίνει τη Ρενάτα η Τόνια, που είχε κάποιες ενστάσεις για το συνδυασμό μπότας και κολάν. Όλο 6 βάζει η Τόνια. Στη Ρενάτα έβαλα 6, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που συνδύασε τα ρούχα που επέλεξε. Θα μπορούσε να έχει πάει λίγο καλύτερα. Λυπάμαι πάρα πολύ, Ρενάτα μου, που δεν μπορώ να σου βάλω καλύτερο βαθμό. Και τελευταία θα βαθμολογήσει η Ήρυδα, που συμφώνησε με την επιλογή της μπότας, ενώ δεν τρελάθηκε με την πουκαμίσα και έκραξε το κολάν. Στη Ρενάτα έβαλα 5, γιατί δεν ήταν τόσο μες στο θέμα. Ήταν μια πιο απογευματινή καθημερινή εμφάνιση. Δεν μου άρεσε τίποτα πολύ για να τις βάλω παραπάνω. Έχω πιθανότητες και πολλές μάλιστα να είμαι νικήτρια της εβδομάδας. Θεωρώ ότι η Ρενάτα δεν θα μπορέσει να είναι shopping star της εβδομάδας, γιατί το look της παρέπεμπε περισσότερο σε απογευματινό και όχι σε βραδινό look. Thriller στα χαμηλά θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της τρέχουσας εβδομάδας, αφού μέχρι στιγμής 4 παίκτριες βρίσκονται πολύ κοντά, αλλά με μέτρια βαθμολογία. Προσωρινά 4η Ρενάτα με 5,25 στα 10. Αύριο ψωνίζει η Ελένη και η Βίκυ Καγιά θα δώσει τέλος στην αγωνία μας, ανακοινώνοντας τη shopping star της εβδομάδας. Κάντε λίγο υπομονή και ακούστε τώρα τις στιλιστικές συμβουλές της Βίκης για το κόκκινο κραγιόν.
Κορίτσια μου, όταν βρίσκεστε στην ηλικία 25 μέχρι και 35, τότε είστε ελεύθερες να πειραματιστείτε όπως θέλετε με το κόκκινο κραγιόν σας. Μπορεί να έχει όποια υφή θέλετε, να είναι σατινέ, να είναι ματ, να είναι έντονο, να είναι φλούο. Μπορείτε να το συνδυάσετε με έντονο eyeliner, με καφέ σκιές γήινες. Μπορείτε ακόμα να κάνετε ένα έντονο smoky μάτι με κόκκινο κραγιόν και φυσικά ένα λιωμένο μολύβι για να δώσετε μια ροκ διάθεση. Είστε ελεύθερες να πειραματιστείτε όπως θέλετε, κορίτσια. We rise with hope.